Ναι, τι λέτε. είναι προφανές ότι υπάρχουν τρία δεδομένα, τρία δεδομένα, τα οποία εκφράστηκαν. Το πρώτο είναι ο κόσμος ο οποίος δυσανασχετεί. Δυσανασχετεί ναι, θεμητά ή αθέμητα θα λέω. Mm -hmm. Έτσι. Θα μου πείτε είναι δυνατόν ο κόσμος α, να δυσανασχετεί αθέμητα, πως βεβαίως είναι δυνατόν. Γιατί. Γιατί, γιατί είναι αργόμιστο στο δημόσιο που διορίστηκε με κομματική έβνοια. Και ξαφνικά α, η μονιμότητα του τίθεται να αμφιβόλω ή συζητείται. Mm. Ε, ένα μεγάλο μέρο του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ε, τέτοιοι διορισμένοι, κυρίω από το Πασόκ, γιατί είναι και ιδεολογικά συγγενέστεροι, οι οποίοι ξαφνικά δεν συγχώρησαν ε, στη χώρα, στι κυβερνήσει, στον δικοματισμό, όπω λένε τώρα ξαφνικά που τον ανακάλυψαν. Όσο του διόριζε ο δικοματισμό, ήταν καλό. Τώρα που δεν του εξασφαλίζει την πολυμότητα, έγινε κακό ε, αισθάνονται κάποια ανασφάλεια. Δεύτερη ομάδα σε θεμίτους... Δεν είναι όμω λογικό να αισθάνονται. Πολίτε είναι, δεν είναι λογικό όχι, να αισθάνονται. Όχι, είπα, είπα ότι δε είπα, όχι, δεν Όχι, δικαιολογημένο, όχι, δεν είναι λογικό, καθόλου δεν είναι. Είναι, 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 αυτό που είναι. Είναι αυτό που είναι. Δεν θα μου δώσετε καμία θετικό προσδιορισμό σε αυτή τη θέση και στην περιφορά. Όχι, δεν είναι να Είναι αυτό που είναι αυτοί οι πολίτε και κάνουν αυτό που είναι. Αυτό που του προσδίδει ω. Δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα είναι το φοροφυγάδε. Αυτή τη στιγμή, όπω ξέρετε, στην Ελλάδα ένα ελάχιστο ποσοστό του ελληνικού λαού και κυρίω μισθωτοί, δηλαδή άνθρωποι χαμηλού εισοδήματο, πληρώνουν φόρου. Είναι εκατοντάδε χιλιάδε φοροφυγάδε. Δεν είναι μερικέ δεκάδε οικογενειών όπω προσπαθεί να μα πει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκατοντάδε χιλιάδε. Όταν και δική σα ευθύνη θα σα πει κάποιο κύριε Βεβαίω δηλαδή. όλο μα τώρα αφήστε το αυτό τώρα το περιευθύνει. Το... Συνομολογώ την ευθύνη του Πασόκ για όλα αυτά που λέμε να μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτό το καθάρισε εκλογέ θα μου πείτε. Αυτό το καθάρισε εκλογέ τελείω. Το, το Πασόκ είναι 10% όπω <σοίλιο> <50, σοίλιο> είναι. <τελείως, σοίλιο> το πλήρωσε. Το πλήρωσε. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι αθεμίτω διαμαρτύρονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει η αθεμίτω υπάρχει. Η αγανάκτηση στην Ελλάδα. Και γιατί πάνω όμω το ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο? Για Τι για πάνε να βρούμε κάτι ένα Τι όχι, πάνε κάνε... για ένα σύστημα? Όχι, διότι το ΣΥΡΙΖΑ τα λέει όλα. Όπως παλιά το ΠΑΣΟΚ. Ε, όχι, δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, ξέρετε. Δεν είμαστε, θα πω μια φράση της κυρίας Παπαρίγα, δεν είμαστε σαν το μούτρα τους.